βιολικό έδαφος και ο κόλπος στηρίζουν τα όργανα που εντοπίζονται εντός της πέλου, δηλαδή της λεκάνης. Έτσι, αν μειωθεί η αντοχή των μυών και του συνδετικού ιστού του πυλικού εδάφους και επέλθει χαλάρωση, η στήριξη των πυλικών οργάνων απολείπει. Συνεπώς, τα όργανα αυτά υποκύπτουν στη βαρύτητα, οπότε και γλιστράνε προς τα κάτω. Ένα από τα συνηθέστερα συμπτώματα της χαλάρωσης αυτής του κορπού είναι η ακράτεια ούρων. Η εγκυμοσύνη θέτει σε δοκιμασία τις δομές του πυλικού εδάφους λόγω του αυξημένου βάρους της μήτρας που περιέχει το κύμα, τον πλακούντα και το αμνιακό υγρό. Φαίνεται όμως πως η αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης κολπικής χαλάρωσης συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον κολπικό τοκετό. Για την πλειονότητα των γυναικών, οι πιθανότητες εμφάνισης απώλειας στήριξης του πυλικού εδάφους με σύνοδο προόπτωση των πυλικών οργάνων αυξάνονται ήδη από τον πρώτο κολπικό τοκετό. Κάθε επόμενος τοκετός συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση των πιθανοτήτων αυτών. Τούτο συμβαίνει γιατί ήδη από το πρώτο στάδιο του τοκετού η κεφαλή του νεογνού εφάπτεται του πυλικού εδάφους επί του οποίου ασκεί πίεση. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου στάδιου του τοκετού, όταν το μωρό εισέρχεται στον κόλπο και μέχρι να εξέλθει αυτού, η επί των ιστών του πυλικού εδάφους πίεση εντείνεται ακόμα περισσότερο. Εξαιτίας της πίεσης της κεφαλής του νεογνού, οι αποτελούμενες από μυϊκό και συνδετικό ιστό δομές του πυλικού εδάφους τίθενται υποτάσσει, δηλαδή τεντώνονται. Συνεπώς, επί των ιστών αυτών εμφανίζονται μικροτραυματισμοί, οι οποίοι μειώνουν έως ένα βαθμό την αντοχή τους. Επιπροσθέτως, κατά την κίνηση του νεογνού εντός του κόλπου υφίσταται η πιθανότητα τραυματισμού του λεγόμενου εδιικού νεύρου, η οποία συσχετίζεται με μείωση του τόνου και χαλάρωση των μυών του πυλικού εδάφους. Σήμερα όμως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη χαλάρωση κόλπου και την ακρότητα ούρων χάρη στους υπερήχους HIFU. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη χαλάρωση κόλπου και τη θεραπεία αναγέννησης κόλπου με υπερήχους HIFU, ακολουθήστε τους συνδέσμους που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αυτό. Να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα επισκεφτείτε το site μας.